Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, φίλε μου. Όπα, δεν μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει. Για πάμε πάλι. Τώρα μιλά σωστά. Καλά. Αυτό είναι εδώ. Για γυρνά, ένα εδώ. Για γυρνά, για γυρνά. Αυτά είναι αγόρι. Λοιπόν, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, ο Θωμάς είναι ο μεγαλύτερος φαν της Λίβερπουλ στην Ελλάδα με διαφορά. Είσαι ή δεν είσαι. Στην Ελλάδα μπορεί να είναι. Στάνταρ είσαι. Λοιπόν, και αυτές τις μέρες περνάει πάρα πολύ καλά. Έχει πάρει Premier League, πήρε τσιμίκα. Έχουμε και κορονοϊό. Πήρε τσιμίκα. Αυτό είναι. Λοιπόν, πώ σου φαίνεται που είσαι για πρώτη φορά στο vlog. Τιμή μου. Τιμή σου πρέπει να είναι. Καλά, εντάξει, τιμή σα. Τιμή σα. Εδώ ο Θωμάς είναι ειδική περίπτωση. Τον έχω πληρώσει για να πούμε στο Ιντζάρ. Και εδώ έχουμε και τα συλλεκτικά όταν σου στέλνει η ίδια η Liverpool μήνυμα και σε ευχαριστεί που έστειλε τον κύριο. Ποιο είναι αυτό ο κύριο. Κύριο Στίβεν Τζέραρντ. Ποιο είναι αυτό ο κύριο. Ξέρει μπάλα, ασχολείται καθόλου. Κοίτα εδώ. Είσαι μεγάλο, ρε φίλε. Είσαι μεγάλο. Μία σε βρήκαμε με φανέλα, μία με μπλούζα, μία γυμνό. Εντάξει, δεν πειράζει. Είσαι ωραίος, το υποστηρίζεις. Αλλά βλέπετε, παιδιά, εδώ ο άνθρωπος είναι ψιλοκαμένος. Μπράβο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το πάθος. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι με πάθος. Το ξέρεις. Ναι. Έτσι. Respect. Έλα, δώστε. Είσαι πάρα πολύ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω τάξει στο Θωμά ότι στα επόμενα 2 χρόνια, κάποια στιγμή, θα πάμε μαζί στην Αγγλία. Θα πάμε στο Anfield. Θα πάμε να δούμε αγώνα της Liverpool. Και το λέμε εδώ και κάνα χρόνο περίπου. Έσχασε η κορώνα, μας χάλασε τα σχέδια και για του χρόνου μάλλον. Και απλά έχω και το έχω τάξει τώρα να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και αν θα μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Ε, Θωμά! Εγώ ακούω. Ακούς? Ελπίζω να αναλύσεις τα πράγματα. Οχ, τα άκουσε. Συμφωνείς? Ψήνεις να πάμε? Αν τα πληρώσεις, έχω. Ε, κάτι θα κάνουμε, ρε Θωμά, κάτι θα κάνουμε. Καλημέρα σε όλους. Είμαστε σήμερα στον δρόμο από νωρίς. Εδώ βλέπουμε καφέ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι καφέ πίνετε. Τα έχω ακούσει πια όλα αυτά τα περίεργα γούστα που έχουν όλοι με τον καφέ. Πάω τώρα και για ένα κούρεμα για να είμαστε fresh για το απόγευμα, γιατί νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Γι' αυτό τα ξαναλέμε σε λίγο. Λοιπόν, τώρα που γύρισα και επίσημα, βλέπετε εδώ φρέσκος. Σήμερα λοιπόν το πρόγραμμα έχει ως εξής. Η πολύ καλή μου φίλη η Ελένη, εδώ και κάποιες μέρες μου έχει εκφράσει την επιθυμία της να βγει λίγο από την καθημερινότητα, να βγει λίγο από τη ρουτίνα, κάνοντας κάποιο ωραίο θαλάσσιο σπορ, κάποιο θαλάσσιο activity. Επειδή και η δικιά μου παρέα και η δικιά της παρέα και γενικότερα όλοι λείπουν αυτές τις μέρες, της είχα τάξει ότι να πάμε να κάνουμε ένα. Όποιο παίρνει, για να. Της είχα τάξει ότι θα πάμε εκεί πέρα και θα κάνουμε ή κάποιο jet ski ή κάποιο wakeboard ή κάποιο wake surf, ανάλογα το τι θέλει εκείνη την ώρα. 90% αυτό θα είναι το πρόγραμμα για σήμερα και ο πολύ καλός μου φίλος ο Μιχάλης θα είναι μαζί και θα με βοηθήσει με τις κάμερες, θα φέρει και λίγο από το δικό του gear, ώστε να μπορέσουμε να το βγάλουμε και σε βίντεο και να το παρουσιάσουμε σε εσάς και να γίνει επιτέλους ένα ωραίο vlog. Κλείνω για τώρα και θα ξανανοίξω την κάμερα σε λίγο που θα πάμε να πάρουμε την Ελένη για να πάμε βουλιαγμένη και να κάνουμε την επιθυμία της αυτή η πραγματικότητα. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Ελένη, τι κάνετε? Καλά, είμαστε, μια χαρά, εσείς? Χαίρομαι πολύ που σας γνωρίζω για άλλη μια φορά. Και εγώ, με για το κούρεμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτή είναι η Ελένη που σας έλεγα, αυτό είναι το τέρας αδρεναλίνης που σήμερα θα κάνει. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει, θα το βρούμε όμως, θα κάνουμε διαπραγμάτευση όταν φτάσουμε. Πώς νιώθεις? Υπέροχα. Άμα αυτό μόνο. Καφέ, ναι, θα νιώθω. Ωραία, πάμε να πάρουμε ένα καφέ και πάμε να βρούμε τον Μιχάλη λοιπόν. Λοιπόν, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θέλαμε ακριβώς. Υπάρχει μία περίπτωση, η επιθυμία της Ελένης να μην γίνει πραγματικότητα σήμερα. Γιατί ακριβώς όλα αυτά που θέλαμε να κάνουμε δεν μας άφησαν να τα κάνουμε εκεί που πήγαμε. Μας είπαν ότι δεν έχουν σήμερα. Άρα, δοκιμάζουμε την
τύχη μας σε άλλο μέρος να δούμε αν θα βρούμε άλλα water sports. Πιστεύεις θα βρούμε? Ναι, είμαι αισιόδοξη. Λοιπόν, τώρα ξεκινάει το challenge. Πρέπει να βρούμε, να εκπληρώσουμε την επιθυμία της Ελένης. Όχι μόνο της Ελένης. Και του Σπύρου. Και πριν κλείσουν τα πάντα πάλι. Και πριν κλείσουν τα πάντα πάλι, γιατί παιδιά κορονοϊό, χαρδαλιάς, αρχίσαμε πάλι. Να είστε όλοι καλά. Ήρθαμε εδώ στο Γιαμπανάκι, στη Βάρκιζα. Ο Μιχάλης τους έκανε τα γλυκά μάτια και μπήκαμε εδώ πέρα με έκπτωση επειδή μας συμπάθησε η τύψη στην πόρτα. Και βρήκαμε άλλο spot για water sports και θα κάνουμε wakeboard όλοι μαζί. Ελένη, είσαι ενθουσιασμένη? Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Χαίρεσαι που. Πώς νιώθεις για άλλη μια φορά που θα ξανανεύεις στη βάρκα και θα ξανακάνεις wakeboard, φίλε Μιχάλη? Η αλήθεια είναι το περνάει καιρό. Πολύ. Πάλι το ίδιο πράγμα. Είπες πριν ένα μήνα και είπες ακριβώς την ίδια έκφραση. Όχι. Ρε Μιχάλη, λοιπόν, αρχικά πώς νιώθεις που είναι το πρώτο μας creative venture χωρίς Χρήστο και Κίμπου? Χωρίς τους master. Χωρίς τους master of disaster. Χωρίς το team overkill. Τα καταφέρνουμε μπόβα, πιστεύω. Δεν πιστεύω. Καλύτερα. Δεν είμαστε καλύτεροι. Καλύτεροι, ρε. Πάμε να τους πετσώσουμε! These skies have a different light. Why noise it keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay. Caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm coming up to say I'm coming home. Τι συνέβη αυτό που μου είπες ότι συνέβη? Είδα το σαλάχνα, είδα το σαλάχνα. Λοιπόν, ναι. Ξεκινήσαμε το vlog αυτή τη εβδομάδα πριν 4 ημέρες ακριβώς στο ίδιο σπίτι με τον ίδιο τύπο να λέω σε εσάς πώς είναι ο μεγαλύτερος φαν της Liverpool στην Ελλάδα. Και κλείνουμε αυτό το vlog της εβδομάδας που ο τύπος μόλις γνώρισε το Σαλάχ. Από τους καλύτερους παίχτες του πλανήτη, top 5, μπορώ να πω και top 3. Μπορώ να πω και top 3. Δηλαδή, πρέπει πραγματικά αυτό το βίντεο να πάρει views. Εσύ τι λες? Πες μου, πες μου. Αν δεν πάρει, θα είσαι τρομερά γκαντέμις. Ρε, πες μου τώρα, πώς ένιωσες από το 1 στο 10. Λοιπόν, θα σας πω εγώ πώς ένιωσες. Ο τύπος τρέμει ακόμα. Τρέμει ακόμα. Μου έχει σκοτεινή τρίχα, η αλήθεια είναι. Ναι, υπέργασα το φανάτι που έχω. Μάλλον φταίει ο φίλος μου πίσω από την κάμερα που είμαι τόσο τυχερός και μέσα σε τρεις μέρες λοιπόν, είδα το Σαλάχ. Στείλαμε το Θωμά να ψάξει από κάτι story για το πού βρίσκεται το κότερο που είχαν πάει βόλτα. Ναι, ψάχνω τα social, έχω το μανιακό detective για να βρω πού είναι ακριβώς ο Σαλάχ. Και ο τύπος καθόταν περίπου 4 ώρες μόνος του στη Μαρίνα Λίμου, να περιμένει χωρίς νερό, χωρίς ακουστικά. Megabyte είχες δουλέψει. Ναι, μιλάγα μαζί σου. Και ο τύπος με έπαιρνε τηλέφωνο, μου λέει ρε είναι εδώ, μπορεί και να μην είναι εδώ. Και παραλίγο να φύγω, δηλαδή όντως είχα βάλει τα κλειδιά στη μηχανή. Έμαθα ότι θα έρχονταν τελικά την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ήταν μπλόφα για να μην πάμε να χαιρετήσουμε προφανώς. Ό,τι και αν έγινε, είναι τεράστιο story. Ναι, ισχύει. Δεν το ξαναζήσω ποτέ. Δεν φάνε να σε δούμε και ύψος έτσι. Εδώ είναι, κυρίες και κύριοι, εδώ είναι. Δεν υπέγραψα στη Λίβερπουλ, αλλά εντάξει, θα υπογραφεί του Σαλάχ τουλάχιστον. Ρε, είσαι απίστευτος. Απλά. Και εσείς, επικό. Επικό, επική εβδομάδα. Δώστο. Congrats. Μεγάλε! Και εδώ τώρα η Μπαρτσελόνα 4 από το ημίχρονο. Τέλος πάντων, το αφήνουμε αυτό.